Γεια σα, παιδιά! ξεκινάω ο εδώ. Συγχωρήστε τα πολλά φώτα από εδώ που χτυπάνε, αλλά κάπω έπρεπε να το κάνω στο να φαίνεται ωραίο. Τουλάχιστον το unboxing. Πέρασε πολύ καιρό που έχω να δείξω κάτι τέτοιο, κάτι σχετικό με gaming, καθαρό gaming. Ένα από τα παιχνίδια που έχω λατρέψει είναι το Wolfenstein. Έχω παίξει τα δύο προηγούμενα, το Old Blood, αν θυμάμαι καλά πώ λεγόταν, και το δεύτερο. Ε, πρώτα βγήκε το 2 και μετά το Old Blood. Και τα έχω φλατρέψει, τα έχω τερματίσει, τα έχω λιώσει, τα έχω παίξει δύο φορέ το καθένα. Και είναι από τα λίγα παιχνίδια που έχω κάνει δύο ραν για να δω ό,τι είχε και δεν είχε. Είναι από τα παιχνίδια που δεν περίμενα ότι θα με εντυπωσίαζαν. μ' αρέσει η καφρίλα, μ' αρέσει το χιούμορ μου, έχουν, μ' αρέσει το σύστημα μάχη. Έχει τα εκνευριστικά του, αρκετά εκνευριστικά πράγματα. Αλλά είναι από τα παιχνίδια που λατρεύω. Τα προηγούμενα δύο αντίτυπα τα είχα τα, και τα έχω ψηφιακά, δεν τα έχω αγοράσει με CD. Και λέω, αφού τα έχω, δεν χρειάζεται να τα αγοράσω και σε CD. Και πριν από καιρό το έχω δείξει σε unboxing ο, από το Busted, νομίζω έχει και τις κάρτες μέσα από το Busted, μου στείλανε τα παιδιά, κέρδισα ένα διαγωνισμό και μου το στείλανε το steelbook μαζί με το σουβέρ με το οποίο έχω τον καφέ μου μαζί και άλλα να σας δείξω για να φανταστείτε πόσο... Πορωμένο είμαι με τη σειρά. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει καταλαρωθεί, το έχω ξεθοριάσει και λίγο. Αλλά αυτό είναι το σουβέρ στην ουσία πάνω στο οποίο πίνω το καφέ μου ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο. Anyway, καταλαβαίνετε ότι είμαι από του ανθρώπου που το έχουν λατρέψει τη συγκεκριμένη σειρά. Τέλο πάντων, μου έστειλαν το συγκεκριμένο steelbook τα παιδιά. Το είχα κερδίσει σε ένα διαγωνισμό πασχαλινό, αν θυμάμαι καλά. Το έχω κάνει και unboxing μαζί με τα υπόλοιπα καλούδια που είχε το έπαθλο. Λοιπόν. Και πάντα έλεγα ότι ξέρει κάτι είναι άδειο ρε παιδί μου. Θέλω να το γεμίσω, θέλω να πάρω τέτοιο. Λέω, ε, έλεγα κάποια στιγμή θα το αγοράσω. Τέλο πάντων, για να μην σα το πω λίγο. Πέρασε καιρό. Το steelbook πάει στην άκρη. Λοιπόν και. Έψαχνα που λέτε στο Amazon και στο Amazon έτυχε να βρω αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ εγώ πανέξυπνος μπήκα στο γερμανικό Amazon και δεν συνειδητοποίησα, γιατί ξέρω ότι όλα τα παιχνίδια είναι σε διάφορες γλώσσες, δεν συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι η γερμανική τέτοια, η γερμανική έκδοση. Και τι σημαίνει η γερμανική έκδοση, σημαίνει ότι έχει μόνο γερμανικά. Επίση, αυτή είναι η λογοκριμένη έκδοση. Είναι η έκδοση στην οποία έχουν αφαιρεθεί διάφορα σύμβολα όπω σβάστιγκε και ο Χίτλερ δεν έχει μουστάκι στη συγκεκριμένη. Είναι αυτή στην οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Είχε γίνει τότε Ντόρο γιατί σε φάση πώ το είχαν αλλάξει και ότι στη Γερμανία είχε πέσει τρομερή λογοκρισία. Αυτή λοιπόν είναι η λογοκριμένη έκδοση, η γερμανική έκδοση. Και δυστυχώ, αν ήταν αν και σε αγγλικά, θα το κρατούσα. Αλλά από ό,τι είδα, είναι σε φάση και κάτω λέει Complete in Deutsch. Full, όλο, ολοκληρωμένο στα γερμανικά. Το οποίο δεν μου άρεσε γιατί δεν καταλάβαινα ένα χρηστό την ιστορία. Ναι, πάνω κάτω θα το πιανώ, δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα. Εντάξει, δεν έχει βαθιά νοήματα να θε να τα διαβάσει και να τα μελετήσει. Αλλά δεν ήθελα να το παίξω στα γερμανικά, δεν ήθελα να το παίξω λογοκριμένο. Και έτσι, ρε παιδί μου, ξεχνά αυτό το βρήκα γύρω στα 17 ευρώ το αγόρασα από Γερμανία. Ήρθε εδώ, απογοητεύτηκα και λέω ρε φίλε, γαμώ δηλαδή. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων, και έψαχνα και βλέπω. Υπήρχε στο Scrooge στα μαγαζιά που είχε αυτό εδώ. Είναι το Welcome to America και έχει και την κανονική έκδοση. Η κανονική έκδοση είναι ένα ευρώ πιο ακριβή από τη Welcome to America έκδοση. Αυτή έχει και άλλα καλούδια μέσα. Όπω βλέπετε τώρα, διαφήμιση, αλλά από εδώ το πήρα, από αυτό το κατάστημα. Τα αγόρασα, τα αγόρασα κανονικά. Ε, γύρω στα 18 ευρώ το είχε, 18,5 όταν τα αγόρασα. Λοιπόν. Εντάξει, ήρθε. Και λέω γιατί να πάρω την απλή και να μην πάρω το Welcome to America. Έχει βγει και για το 2 νομίζω μια παρόμοια εκδοσή. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο πιο μεγάλο το κουτί προφανώ από αυτό από ό,τι είχα δει σε video review. Και πάμε να τα ανοίξουμε. Και τι καλύτερο από ένα σχετικό μαχαίρι με το παιχνίδι. Καλά, πεις, δεν είναι, αλλά σε φάση μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο μαχαίρι. Οπότε με αυτό θα τα ανοίξουμε. Για να δούμε τι έχει μέσα. Εν τω μεταξύ είναι η φάση τώρα, λε να τα ανοίξω μην το χαλάσω και ξαφνικά σκίζει όλο το κουτί ο Κώστας Πρώτα ζελατίνε έφυγαν. Ε, χάρτινο κουτί. Μ' αρέσουν όταν τα παιχνίδια έχουν χάρτινο κουτί. Για κάποιο λόγο πάντα μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι και μου λείπει που τα PC Games πλέον δεν βγαίνουν με χάρτινο κουτί τα περισσότερα. Δεν έχει κάποιο παραθυράκι να ανοίξει όπω σε κάποια που ανοίγει ξεκολλάει. Οπότε πάμε να περάσουμε. Ούτε είναι slide. Ανοίγει απευθεία από πάνω. Και πάμε να το δούμε πως είναι μέσα, τι έχει. Λοιπόν το κουτί φεύγει στην άκρη. Και ωρέ φίλε. Προ... Ξεκινάμε το πρώτο ωραίο. Α, τι λες τώρα για να βάζεις δίπλωμα είναι αυτό και ταυτότητα. Κοίτα. Όταν θα γίνουν τα ταυτότητε σε φάση σαν πιστοτική κάρτα, άμα αυτό θα κυκλοφορώ συνέχεια. Λοιπόν, αχ, αν έβγαινε κιόλα, Δεν θέλω να το σκίσω όμω, θα το χαλάσω. Έλα, καλό μου. Λοιπόν, Wanting. William Joseph Blazkowicz. Ναι, αυτό εδώ είναι θήκη για κάρτες. Βάλω το δίπλωμά μου και το τέτοιο προς το παρόν. Το δίπλωμά μου και τις κάρτες από το supermarket Το, το ψήνω. Wow. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο touch. Έχει το λόγο από το τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Άντε, βγάλετε τις καινούριες ταυτότητες Να κυκλοφορώ με αυτό μ άρεσε, μ' άρεσε, πολύ ωραίο touch Έχει μέσα Ένα TV guide στην ουσία Προφανώς χιουμοριστικό Αλλά σε φάση αμερικανικό Αμερικανικών προτύπων ένα πρόγραμμα, ένα προοδικό όπω θα ήταν στα γερμανικά, εάν για παράδειγμα είχε κερδίσει η Γερμανία. Γιατί στο παιχνίδι πραγματευόμαστε ότι η Γερμανία έχει κερδίσει τον πόλεμο και έχει κυριεύσει τον κόσμο όλο. Έχουν πάει και στη Σελήνη. Και το ωραίο είναι στο προηγούμενο στη συλλεκτική μαζί του παιχνιδιού, στη συλλεκτική τέλο πάντων, στο πρόμο που είχε βγει, είχε και ένα CD το οποίο είχαν κάνει πολλά αμερικάνικα τραγούδια και όχι μόνο, σε γερμανική βερσιόν πως αν θα κέρδιζε η Γερμανία και είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω, αυτό το alternate είναι πολύ ωραία λεπτομέρεια Λοιπόν, Victory Day Special, The Truth About General Engel Λοιπόν, κατευθείαν πρώτα-πρώτα, Wanted ο Blazkowicz, Blazkowicz πω part of the Reich. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά η τιμή του είναι λίγο πιο φθηνή και αυτό μου έκανε εντύπωση. Είναι πιο φθηνή από το απλό. Εντάξει, είναι πολύ όμορφο συλλεκτικό. Πάρα πολύ, ενώ μεταξύ δείτε. Αυτές οι λεπτομέρειες, αυτά τα... Θα... Ας το βάλω εδώ στο πλάι. Ναι, είναι όμορφο. Αυτό είναι το... η κούκλα που είχε βγει. Την, αυτή υπάρχει, παίζει να υπάρχει ακόμη στο public του... της Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Το είχα δει τελευταία φορά που είχα πάει. Είχε γύρω στα 70 ευρώ. Αν το βρείτε, χτυπήστε το. Είναι πολύ ωραίο. Νομίζω έχει ξεμείνει εκεί πέρα κομμάτι, οπότε ρίξτε μια ματιά. Είναι η φάση που είναι πολύ ωραία, λεπτομέρεια ρε φίλε. World's Best Mystery Approved Love Songs, Carl and Carla. Αυτό το τραγούδι είναι μέσα στο CD. Και I choose Wolf and you will too. Τι λες τώρα. Και αυτό το τραγούδι υπάρχει μέσα στο CD. Αφάνταστα ωραία και ποιοτική λεπτομέρεια. Become a rad soldier. Apply soldier. Λες και είναι το κολλητήρι, soldier. Recruiting citation. I like. τω μεταξύ, αυτά δεν είναι τα ακουστικά που φοράει ο Μπλάσκοβιτς σε όλο το τέτοιο. Σε so, στην ταινία, πόσο είδα. Και από πίσω, super beer. Ναι, και το παιχνίδι είναι αυτό καθε αυτό. Μέσα... Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Θα ανοιχτεί βέβαια γιατί θα απεχτεί. Ναι, κάποιο κωδικό δεν φαίνεται, ευτυχώ. Οκ, okay. δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Από πίσω είναι εδώ πέρα, δεν σα τα βγάζω τώρα. Ναι, αυτό ήταν. Σε γενικέ γραμμέ. Εντάξει, δεν είναι ακριβό. Είναι κάτι όμω super special. Όμορφο. Πραγματικά είναι κάτι super special. Ε... όμορφο. Και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Του βάλω και αυτό εδώ να φαίνεται. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι οι λεπτομέρειε αυτέ και σα ξαναλέω, ήταν 5, 1 ευρώ, συγγνώμη, πιο φθηνό από την κανονική την έκδοση. Οπότε, γιατί όχι, γιατί όχι. Αυτά από μένα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Και θα ψάξω να βρούμε κι άλλα σιγά σιγά. Παίρνω κομμάτια. Θέλω να κάνω βίντεο. Ελπίζω να καταφέρω να τα φτιάξω όλα όπω έχω. Θέλω και τα έχω στο μυαλό μου. Από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Και παίξτε Wolf Είναι τεχνιδάρα, πραγματικά. Γεια σα.